Φιλοξενούμε και είναι χαρά και τιμή τον κύριο Κώστα Κιάσο, προπονητή του Αλμυρού και παλέμαχος βέβαια ποδοσφαιριστής. Κύριε Κιάσο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε εδώ και ένα χρόνο περίπου προπονητή στον Αλμυρό. Έχετε προλάβει να κοουτσάρετε την ομάδα σε 6-7 επίσημα παιχνίδια. Θέλω να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να κρατάει ζεστή την ομάδα του σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και να μου σχολιάσετε λίγο και την επανέναρξη των προπονήσεων. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν παράδειγμα εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι και έχουμε μια διακοπή μεγάλη, το πόσο μπορεί να κρατήσεις, για να μιλάμε ρεαλιστικά, δεν μπορείς να κρατήσεις τους ποδοσφαιριστές τόσο καλά αγωνιστικά όταν φεύγουν οι ποδοσφαιριστές από σένα, έστω και διαδικτυακά όταν κάνεις, έστω και ατομικά. Η ρεαλιστική, η κανονική προπόνηση είναι διαφορετική. Δεν μπορείς η προπόνηση της ομάδας να είναι αφομοιώσιμη όταν κάποιος αθλητής κάνει μόνος του προπόνηση ή σε δύο άτομα ή μόνος του αν βγαίνει να τρέξει, είναι πολύ διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει από την άποψη από θέμα αγωνιστικότητας. Αντιθέτως, έχει επηρεάσει και όλο τον κόσμο σε πολλούς τομείς. Δυστυχώς γίναμε αυτοί που θα πρέπει αρκετά πράγματα να μην εξαρτώνται από εμάς και θα πρέπει να, με κάθε σεβασμό προς τους επιστήμονες, προς τους γιατρούς, στην κυβέρνηση, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι αυτοί που πρέπει να περιμένουν τις αποφάσεις. Ήδη είχαμε ξεκινήσει εμείς πριν κάποιο διάστημα με την πρώτη απόφαση της προπονήσης και μετά από 8 μέρες μας ξανασταματήσαμε. Δηλαδή για πρώτη φορά η μπάλα δεν βρίσκεται στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Ναι. Είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι μεγάλο το διάστημα και ξέρετε, εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα μια διαχείριση. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να μπούμε στο γήπεδο και να παίξουμε. Θα μπούμε στο γήπεδο και θα παίξουμε. Είναι να προστατεύσουμε τους παίχτες. Να προστατεύσουμε τους παίχτες, να έχουν την υγεία τους, να μην έχουμε τραυματισμούς, αλλά γενικότερα την υγεία των παίκτων, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αυτό εμένα που με ανησυχεί πιο πολύ είναι όποια μέτρα και αν πάρουμε, να έχω σε όλο το διάστημα που θα ξεκινώντας το ποτάρι με επανέναρξη, να έχω όσο γίνεται για μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς απώλειες με τραυματισμούς υγιείς ποδοσφαιριστές. Για μένα είναι προτεραιότητα αυτό. Θεωρείτε ότι εφόσον ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής? Σίγουρα δεν θα θεωρώ και πιστεύω αυτό που το λέω, ότι δεν θα είναι στο βαθμό ετοιμότητας που ήταν πριν οι ομάδες. Θέλουν αρκετό χρόνο, θέλει από 4 έως 6 εβδομάδες. Αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει για τις ομάδες, δεν υπάρχει για μας, δεν υπάρχει για κανένα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα καινούργια αγωνιστικά δεδομένα. Κοιτάζουμε καθημερινά να δούμε, είμαστε σε γρήγορση, κοιτάζουμε να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορούμε να είμαστε το δυνατότερο καλά. Έχουμε αλλάξει όλο τον κύκλο, θα αλλάξουμε όλο τον κύκλο της προπόνησης, όλη την προσέγγιση προς την προπόνηση, θα πάμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικό όπως ήταν πριν, γιατί έχω ξαναπεί ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και πάρα πολύ ανταγωνιστικό και με καλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πάλι θα έχει το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου και εύχομαι κιόλας ίσως να υπάρξει ένα παραθυράκι να αφήσουν λίγο αργότερα ίσως τον κόσμο να προλάβει να μπει στα γήπεδα. Επανέναρξη των προπονήσεων. Τώρα το πηγαίνουμε λίγο μακριά, αλλά δεν έχουν αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, εμείς πρέπει να μπούμε στις προπονήσεις. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος αντιδράει. Ξέρω ότι οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες. Εγώ θέλω να πω όμως και κάτι άλλο εδώ πέρα που είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει λίγο να, όπως είχα πει, πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς που δεν συμμετάσχουν, που αποφασίζουν να μην συμμετάσχουν, αλλά να σεβαστούμε και αυτούς που συμμετάσχουν. Ο καθένας δεν ξέρουμε τι έχει μες στο σπίτι του, τι περνάει μες στο σπίτι του, με κάθε σεβασμό, και δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται και τι αποφασίζει. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Να σεβαστούμε το ανθρώπινο στοιχείο, να σεβαστούμε τον αθλητισμό, να σεβαστούμε και τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχει τη δυνατότητα ο καθένας. Και θα έλεγα να μην βγαίνουμε, παιδιά, να κάνουμε δηλώσεις που δημιουργούν προστριβές, συγκρούσεις, και βλέπω συχνά δηλώσεις ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Αυτά, παιδιά,
μας πάνε και σαν κοινωνία. Πολύ καλά κοινωνία. Κάνετε που το αναφέρετε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιάσο. Ζούμε σε μια κοινωνία, ξέρετε, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, που ξέρετε, πολλές φορές ο ένας δείχνει με το δάχτυλο τον άλλον και ξέρεις, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Οι εντάσεις δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση. Είτε μιλάμε για πολιτική, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για παιδεία. Σε καμία περίπτωση και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Να πάμε λίγο στον Αλμυρό. Έχετε βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Βελτιώνεται καταστάσεις του σωματείου. Υπάρχουν κάποιες νέες τεχνολογίες και στην προπόνηση. Δίνετε βάση, δείχνετε το δρόμο στα νέα παιδιά. Έχει γίνει μια πολύ δυνατή αρχή. Ναι, εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι είμαστε μια ομάδα η οποία για μας υπάρχει αρκετός χώρος για τους νέους ποδοσφαιριστές, στους καλούς ποιοτικούς νέους ποδοσφαιριστές που μπορούμε να βελτιώσουμε και να τους κάνουμε καλύτερους. Να τους κάνουμε καλύτερους αθλητές, να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους στην κοινωνία. Κοιτάζουμε πάρα πολύ λεπτά έτσι, χαρακτηριστικά και με πολύ σταθερά κριτήρια τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα να πληρούν όλο το προφίλ της ομάδος, καλούς χαρακτήρες, καλοί άνθρωποι, καλοί ποδοσφαιριστές και το προσωπικό τους πρόσωπο έξω στην κοινωνία. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε κάνει πραγματικά για τα δεδομένα της κατηγορίας μια πολύ προσπάθεια μεγάλη. Όλοι αυτοί που είμαστε μέσα στον σύλλογο, όχι μόνο προπονητής, όχι μόνο παίκτες, είναι η διοίκηση, είμαστε όλοι μαζί ένα πράγμα. Και νομίζω είναι μια ομάδα η οποία στην κατηγορία δεν έχει να ζηλέψει από καμία άλλη ομάδα κάτι. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι και μια ομάδα η οποία και σαν ομάδα μπορεί να κοιτάξει οποιαδήποτε άλλη ομάδα στα μάτια αγωνιστικά, αλλά και δεν της λείπει τίποτα. Μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα τα βρίσκω και περισσότερα για ομάδα γάμα εθνικής, τον τρόπο λειτουργίας και σε θέματα οργάνωσης. Αυτό είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές, οι συνθήκες εργασίας που βρίσκουν για να μπορούν να δουλεύουν και να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Νομίζω όμως ότι η ομάδα μας, η δικιά μας, είναι μια ομάδα εκτός του πρωταγωνιστικού στόχου που έχουμε θέσει, είναι και μια ομάδα που δίνει αρκετό χώρο και σε νέους παίκτες, αλλά και σε έμπειρους παίκτες που τους έχουμε ανάγκη, καλούς έμπειρους παίκτες. Κύριε Κιάσο, δεν μπορώ να σας ρωτήσω και για τον Όφη, ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Νίκο Νιόμπλια. Ένα σχόλιο. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, αν όχι ότι δεν πήγε καλά, γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στην ομάδα για να το ξέρουμε. Ξέρετε, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες πολλές. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν τόσο καλή, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Να μην λέμε πράγματα εντυπωσιασμού, να μην κάνουμε δηλώσεις. Αυτό που προέρχει αυτή τη στιγμή, έγινε μια κίνηση στο τιμόνι της ομάδας. Προπονητής είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ. Θέλω να πω όμως ότι αυτά πολλές φορές μένουν πίσω. Αυτό που έχει ανάγκη η ΟΦΗ αυτή τη στιγμή, γιατί ο Νίκος μπορεί να το δώσει στην ομάδα, είναι οι βαθμοί, είναι η αγωνιστικότητα, είναι η διάρκεια. Μένουν 8 παιχνίδια. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός και είναι πολύ δύσκολο το έργο όλο. Εγώ νομίζω πρέπει να έχουμε θετική ενέργεια, να δίνουμε όλοι μας την αγάπη σε αυτή τη δύναμη, στους ανθρώπους που είναι γύρω από αυτή την ομάδα, ώστε να φύγει από αυτά και τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Αλλά νομίζω ότι δεν εξετάζω την ομάδα που έχει τη χρονική στιγμή. Ο Όφη, σαν Όφη, σαν ομάδα, δεν είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει τελειώνοντας τη σεζόν να τη βλέπουμε να είναι σε τέτοιες καταστάσεις αγωνιστικές. Θα έπρεπε μήπως κάποιες κινήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες να είχαν γίνει νωρίτερα ή δεν έχει αξία μια τέτοια κουβέντα? Ναι, νομίζω ότι ξέρετε γιατί. Γιατί αν μιλούσαμε πριν τρεις μήνες, ίσως να λέγαμε κάτι. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι. Δηλαδή το να βγαίνουμε να λέμε φταίει και φταίει και φταίει και φταίει. Αυτό αντιθέτως κάνουμε και μόνο κακό. Κάνουμε και μόνο κακό γενικότερα. Δηλαδή και από ανθρώπους σαν και εμένα που μπορούν να επηρεάσουν τη γνώμη τους εξωτερικά. Εγώ ποτέ δεν μίλησα διάσχημα για τον Όφη, δεν θα μιλήσω ποτέ. Εγώ θέλω ο Όφη να πάει καλά, θέλω να πετύχει και οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και ο προπονητής που είναι εκεί πέρα και μόνο τη θετική μου ενέργεια πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Κιάσο, να σας ευχαριστήσω πολύ.